το αν ακουγόμαστε ή όχι και αν λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις, δεν είναι λόγος για να μην τις κάνουμε. Πάντα τα επιμελητήρια που είναι επιστημονικοί φορείς και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ένα από αυτά, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια. Σαφέστατα. Οι επιστήμονες, τα μέλη μας ασχολούνται με το νερό, με το περιβάλλον, έχουμε μία συνολική εικόνα του τι γίνεται και βλέπουμε την ανησυχία όλων. Να σας πω, είχαμε πρόσφατα τη συνέλευση αντιπροσώπων και βάζουμε κάθε χρόνο ένα θέμα. Φέτος ήταν όταν προτάθηκε το θέμα της διαχείρισης των νερών και των αποθεμάτων και να βγούμε με κάποιες προτάσεις, ήταν ενθουσιώδηση αποδοχή και η αγωνία όλων ήταν ολοφάνερη ότι αυτό το θέμα πρέπει να το φέρουμε στην επικαιρότητα και να το κρατήσουμε στην επικαιρότητα και να κάνουμε μια σειρά δράσεων. Γι' αυτό το είπα, κυρία Δασκαλάκη, διότι όταν φτάνει σε αυτό το σημείο ως πολιτεία, να μην ακούς τους επιστήμονες τους οποίους έχεις, να μην ακούς τα θεσμοθετημένα όργανα, τότε φτάνει σε εκείνη την άλλη πλευρά που λέει ότι εσύ διαθέτεις το αλάθητο του Πάπα. Δεν ζητώ να μου το σχολιάσετε, αφήστε το, το σχολιάζω εγώ μόνη μου, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Και βέβαια δεν έχεις εκείνα τα αντανακλαστικά να ακούς ή να βλέπεις ποια είναι η πραγματικότητα ή δεν έχεις καμία επαφή με την πραγματικότητα. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και έκανα την πρώτη παρατήρηση. Ναι, να σας πω ότι ταυτόχρονα τώρα βγήκε αυτό το δελτίο τύπου που κάνουμε κάποιες προτάσεις και είναι η αρχή μιας μεγάλης συζήτησης που θέλουμε έτσι, να κρατήσουμε στην επικαιρότητα. Μιας και το θέμα είναι τόσο σημαντικό και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι έχουν γίνει, αν φαντάζομαι ότι έχετε ασχοληθεί, έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα μέχρι στιγμή στο Ηράκλειο, στο Λασίθι και στα Χανιά, σχετικά με την κατάσταση με τη διαχείριση των υδάτων, την κατάσταση τώρα και κάποιες προτάσεις για το τι πρέπει να γίνει. Θα γίνει τις επόμενες μέρες και στο Ρέθυνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κράτος αυτό απαξιώνει λίγο τις υπηρεσίες, υποβιβάζει κάποιες σημαντικές υπηρεσίες που υπήρχαν, όπως η Γενική Γραμματεία Υδάτων, γίναν διευθύνσεις και βλέπουμε ότι θεωρεί το θέμα ότι μπορεί να λυθεί με άλλους τρόπους. Το είδαμε και στη Θεσσαλία με την ανώνυμη εταιρεία που δημιουργήθηκε. Μόνο που δεν θα λύσει το πρόβλημα. Και βέβαια, μιας που αναφερθήκατε στην Διεύθυνση Υδάτων, μόλις χθες λέγαμε και στους τίτλους των ειδήσεων, ήταν θέμα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να μπορέσει να παρέμβει και να διαχειριστεί και να δίνει ακόμα και νερό με δελτίο όπου χρειαστεί και το νερό κυρίως άρδευσης, γιατί γι' αυτό μιλάμε πολύ περισσότερο, που είναι στο 80%, εκεί είναι οι μεγάλες ποσότητες που απαιτούνται και για τις καλλιέργειες. Εκεί έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτή είναι η πράξη και η τακτική που θα κάνει. Αν και βέβαια, κυρία Δασκαλάκη, τώρα συνεπικουρικά το λέω όλο αυτό, απλά θα το επαναλάβω, ότι καλό θα είναι να βλέπουμε και τα δελτία τα οποία εκδίδονται, τα αρδευτικά δελτία σε εβδομαδιαία βάση. Έχω επικαλεστεί αρκετές φορές τον κύριο Κουργιαλά από το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, διότι τον έχουμε ακούσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής να λέει ότι, ξέρετε, εξοικονόμηση νερού δεν σημαίνει απλά κλείνω μια βάνα, εξοικονόμηση νερού σημαίνει ποτίζω σωστά την κάθε καλλιέργεια και μας έχει εξηγήσει πολλές φορές τι σημαίνει αυτό για το τι χρειάζεται κάθε φυτό. Και το λέω έτσι μιας που είσαστε και από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, οπότε έχει και τη δική του αξία. Έτσι ακριβώς και προσπαθούμε αυτή την ιδέα της σωστής άρδευσης, προγραμματισμένης, το σωστό χρονικό διάστημα, στη σωστή δοσολογία, τη σωστή ώρα της ημέρας, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτή τη στιγμή. Και φάνηκε και στις παρουσιάσεις αυτές που έγιναν, και ήταν ο κύριος Κουργιαλάς, ήταν από τη μεριά του το Ελγό ο εισηγητής, φάνηκε ότι η παραγωγή σε πολλές περιπτώσεις δεν το γνωρίζουν. Κάνει ζέστη, ποτίζουμε. Είναι κλασικό. Να σας πω όμως ότι πέρα από το αν θα φτάσουμε στο πώς θα διαχειριστούμε τώρα την κατάσταση και αν θα φτάσουμε τώρα σε διακοπές, δελτία κτλ. Να πούμε ότι υπάρχει ένα θέμα. Η εξοικονόμηση νερού δεν είναι μόνο από τους χρήστες.
Είναι δηλαδή διαπιστώθηκαν αυτά που ακούγονται έτσι από τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα νερά και στις παρουσιάσεις αυτές που συναντήσεις που έγιναν. Ένα θέμα είναι η εξοικονόμηση νερού, το οποίο όμως αφορά, η εξοικονόμηση νερού πρέπει να γίνει και μέσα από τα δίκτυα τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί, γεωτρήσεις που δεν έχουν συντηρηθεί, και αυτά πρέπει, υπάρχουν διαρροές δηλαδή γύρω στο 15% από τη, στο δίκτυο. Mm-hmm. Υπάρχουν τα συστήματα εξοικονόμησης νερού που πρέπει, τα σωστά συστήματα άρδευσης που πρέπει να χρησιμοποιούν οι αγρότες. Και αυτά, να σας πω ότι και από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης υπάρχει ένα πρόβλημα στο πώς χρηματοδοτούνται, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν μπαίνανε στα σχέδια βελτίωσης, μετά βγήκε ένα διαξεχωριστό πρόγραμμα, δηλαδή γίνανε κάποια αποσπασματικά προγράμματα τα οποία η παραγωγή δεν συμμετείχαν όσο θα έπρεπε, συμμετείχαν πολύ λίγο μπορώ να πω και μείναν και πόροι αδιάθετοι, που αυτά τα προγράμματα είναι για να τους βοηθήσουν να εγκαταστήσουν συστήματα στάγδιν άρδευσης, να ανανεώσουν εξοπλισμό σε γεωτρήσεις κτλ. Είναι πολλά, είναι και η μειωμένη άρδευση, η ελληματική άρδευση, που, την οποία ο κ. Κουριαλάς έχει παρουσιάσει πολύ ολοκληρωμένα και στις παρουσιάσεις και σε όποιες συναντήσεις του δίνεται η ευκαιρία. Αυτό είναι ένα πολύ συνολικό, δηλαδή δεν είναι μόνο ο παραγωγός ότι θα κάνει οικονομία, γιατί έτσι διαβάζουμε διάφορα, μην μπλύνετε με το λάστιχο το αυτοκίνητο, και στους παραγωγούς μην ποτίζετε. Είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να τα προγραμματίσουμε. Mm-hmm. Όπως επίσης πρέπει να μιλήσουμε για το πώς θα αξιοποιήσουμε τα αποθέματα που έχουμε. Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για το νερό των βιολογικών καθαρισμών, που όταν προέρχεται από τριτοβάθμια επεξεργασία, σύμφωνα με την νομοθεσία, μπορεί να αρδεύσει δενδρόδεις καλλιέργειες. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιες περιοχές θα μπορούσε να γίνει αυτό και να είναι οικονομικά βιώσιμο, και τι θα μπορούσε να βγει από αυτό και να ανακουφίσει το συνολικό πρόβλημα. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε, όχι μόνο τώρα πώς θα αντιμετωπίσουμε το στενά την επόμενη περίοδο. Για να τα κουβεντιάσουμε ωστόσο όλα αυτά, γίνονται με συζητήσεις, γίνονται κουβέντες, απλά από τη θεωρία δεν έχουμε προχωράσει έτσι όπως πρέπει στην πράξη. Δηλαδή αυτά τα δύο δεν τα έχουμε ενώσει μεταξύ τους, εκείνο το σημείο που θα έπρεπε να είναι η κρίκη δεμένη μεταξύ τους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Εκείνη η μεγάλη αδυναμία, κυρία Δασκαλάκη. Έτσι, και νομίζω ότι σε αυτό, αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό είναι η συνεργασία των φορέων. Βλέπουμε ότι σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται ακούγονται προτάσεις για το πώς πρέπει να μικρά βήματα από κάθε κατεύθυνση, από το κομμάτι που ασχολείται ο καθένας, βάζει τις προτάσεις στο κομμάτι που ξέρει καλύτερα. Ένα παράδειγμα να σας πω ότι όλα αυτά όταν χρηματοδοτούνται βιολογικοί καθαρισμοί, μετά δεν υπάρχει χρηματοδότηση για να γίνουν και τα δίκτυα για τη διοχέτευση του νερού. Υπάρχουν άλλα έργα και δεν γίνονται. Τα φράγματα δεν υπάρχουν, μετά πρέπει να γίνει άλλο έργο για να γίνουν τα δίκτυα. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι κάπως πιο ολοκληρωμένος ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση. Είναι, mm-hmm. Δηλαδή κάποιες φορές χάνουμε λίγο στην πορεία κομμάτια, τα οποία όμως είναι πολύ σημαντικά. Και πρέπει όλα να γίνουν και με μια ταχύτητα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το σχεδιασμό και βλέπουμε ότι από την αρχή μέχρι το τέλος ενός έργου μπορεί να περάσουν 30 χρόνια. Έτσι. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια πια. Θα συμφωνήσουμε. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι λύσεις οι άμεσες, ποιες είναι οι μεσοπρόθεσμες και ποιες είναι οι πιο μακροπρόθεσμες. Ξέρετε, ίσως πρέπει να το αλλάξουμε και στην φρασιολογία μας. Να σχεδιάσουμε, να δούμε. Μα έχουμε σχεδιάσει, μα έχουμε δει, να υλοποιήσουμε. Μα πρέπει χθες. Από χθες να υλοποιούμε. Μα σήμερα πρέπει να το προχωρήσουμε και να το κάνουμε αυτό. Μα πρέπει να υπάρξει αποφασιστικότητα. Πάμε λοιπόν στις δικές σας τις προτάσεις, αλλά με το γνώμονα αυτό που κι εσείς πριν από λίγο αναφέρατε, ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν να αλλάζουν τα δεδομένα. Βέβαια. Και επίσης να σκεφτόμαστε και συνολικά, το νερό δεν είναι μόνο του, είναι μέρος ενός οικοσυστήματος, είναι μέρος του περιβάλλοντος, και η επάρκεια ή η έλλειψή του είναι, επηρεάζει συνολικά το περιβάλλον. Και ένα πράγμα που ακούστηκε σε αυτές τις συναντήσεις που παρακολούθησα τελευταία, λένε όλοι να μην πηγαίνει σταγόνα νερό στη θάλασσα. Μα δεν θέλουμε αυτό πάλι, δεν το θέλουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε ό,τι νερό κατεβαίνει στα ποτάμια και να μην φτάσει. Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Ο λόγος για τον οποίο το νερό τρέχει από τις πηγές στα ποτάμια και στη θάλασσα διατηρεί ένα
ένα μέρος του οικοσυστήματος, το οποίο αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε. Πρέπει λοιπόν να τα δούμε όλα λίγο πιο συνολικά και να το... Υπάρχει γνώση, υπάρχουν οι επιστήμονες που την έχουν και έχουν και τα εργαλεία και πρέπει λίγο να τα βάλουμε. Όπως επίσης ένας παράγοντας που λέμε για το νερό και δεν λέμε για το έδαφος. Γιατί θέλουμε, και αφού μιλάμε για νερό άρδευσης στην προκειμένη περίπτωση, θέλουμε ένα έδαφος που θα κρατάει αυτό το νερό έστω και το λιγότερο που πέφτει. Αυτό το έδαφος πρέπει να είναι έδαφος που να έχει αρκετή οργανική ουσία και θα μπορεί να κρατά περισσότερο νερό. Είναι, υπάρχουν πρακτικές καλλιεργητικές που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να μην βλέπουμε μόνο το ένα κομμάτι, να δούμε συνολικά τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα και να έχουμε βέβαια και συνολικά, γιατί αυτό που θέλουμε όλα αυτά που λέμε είναι για να έχουμε και μία να διατηρήσουμε τα επίπεδα της αγροτικής παραγωγής, να μπορούν οι αγρότες να προγραμματίζουν και να μην βρίσκονται προεκπλήξεων, γιατί αναγκάζεται να αλλάζει ο σχεδιασμός πολλές φορές λόγω λειψιδρίας και παίρνουμε το νερό από την άρδευση και το πάμε σε άλλες χρήσεις. Όλα αυτά και να γίνεται βέβαια και με ένα κόστος χαμηλό, ώστε να μην επιβαρύνει τα αγροτικά προϊόντα που παράγονται. Με την τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει συνεργασία, διότι εσείς μιλάτε για το πλέγμα νερό, ενέργεια, διατροφή, οικοσυστήματα, όπως έβλεπα μέσα από το δελτίο τύπου το οποίο είχατε εκδώσει τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αναρωτιέμαι αν αυτό το πλέγμα συζητείται σε αυτό το τετράπτυχο νερό, ενέργεια, διατροφή, οικοσυστήματα, εάν μέχρι σήμερα έχει συζητηθεί και κάτι τι έχει προχωρήσει, ξεκινώντας πρώτιστα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κοιτάξτε, αυτές οι συζητήσεις γίνονται, αλλά μετά όταν ερχόμαστε στο διατάφτα, το διατάφτα είναι τα χρήματα για να γίνουν τα διάφορα έργα, οπότε ανάλογα το πώς είναι η χρηματοδότηση στρεφόμαστε μόνο στη μία παράμετρο από αυτές και ασχολούμαστε είτε με το νερό, είτε με την ενέργεια, είτε με τη διατροφή. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα προβληματικό σημείο στην όλη έτσι, λειτουργία του συστήματος. Mm-hmm. Πάμε στο φυσικό σύστημα, υπόγειους υδροφόροι ορίζοντες, επιφανειακά νερά, στην πρόταση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Κρήτης. Ναι, είναι, κοιτάξτε, οι συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί και έχουν εμπειρία στο αντικείμενο και αυτοί τώρα είναι οι που λειτουργήσαν μαζί και κατέθεσαν αυτές τις προτάσεις και μάλιστα να σου πω ότι υπάρχει και η απόφαση να δημιουργηθεί, να συγκροτηθεί αυτή η ομάδα η άτυπη μέχρι τώρα και να λειτουργήσει ώστε να συνεχίσει να συζητά και να παράγει απόψεις. Υπάρχουν λοιπόν πηγές που δεν έχουν αξιοποιηθεί. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και δράσεις που μπορούν να γίνουν και σχετικά γρήγορα ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε νερό από αυτές τις πηγές. Και ένα σημαντικό, έτσι, μια πηγή είναι ο αλμυρός, οι πηγές του αλμυρού, mm-hmm. για τις οποίες πολύ κουβέντα γίνεται, έχει γίνει πολλή δουλειά. Υπάρχει μια πίστη ότι αυτό το νερό... που βασίζεται σε δεδομένα βέβαια, mm-hmm. αυτό το νερό μπορεί να αντληθεί σχετικά εύκολα και με χαμηλό κόστος. Προς αυτή την κατεύθυνση θέτουμε εμείς τις προτάσεις για συζήτηση και βλέπουμε από εκεί και πέρα πρέπει, εμείς σαν επιστήμονες καταθέτουμε τις προτάσεις και από εκεί και πέρα πρέπει να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους... με τους φορείς που θα μπορούν να τις χρηματοδοτήσουν και να τις υλοποιήσουν. Μάλιστα. Και οι φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση στην συνέχεια σε συνεργασία, συζήτηση με την κεντρική εξουσία για τις χρηματοδοτήσεις και ξανά μανά μία από τα ίδια, γιατί είναι θέματα τα οποία συζητάμε πολλά χρόνια, κυρία Δασκαλάκη. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε κάποιες αποφάσεις που θα τις ακολουθήσουμε όλοι μαζί, να βρούμε ένα τρόπο και να βάλουμε τα πράγματα λίγο σε μία σειρά. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον να συνεργαστούμε με όσους φορείς μπορούμε να φέρουμε κοντά και αυτή τη δράση ξεκινάμε τώρα και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω αυτές τις θέσεις και αυτές τις προτάσεις. Ούτως ή άλλως έχετε κάνει αναφορά σε όλο το πλέγμα αυτών των θέσεων που αναφέρονται στις δικές σας τις θέσεις. Μένει να δούμε πώς όλα αυτά θα αποτυπωθούν, θα συζητηθούν και όχι απλά θα συζητηθούν, γιατί
θα συζητήσω, θα πω, θα δω. Είπαμε ότι είναι η μεγάλη αγκύλωση, είναι η μεγάλη η πληγή, έτσι ώστε άμεσα να υπάρχει η ανάληψη της δράσης που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί δυστυχώς από τα στοιχεία του ΟΑΚ, και το ξέρετε, από αυτά που δόθηκαν στην δημοσιότητα στη χθεσινή την ημέρα, όταν βλέπεις ότι ή ακούς ότι τα αποθέματα είναι στο 40% στα φράγματα, όταν, κυρία Δασκαλάκη, ακούς ότι την ίδια περίοδο θα έπρεπε να ήταν σε διπλάσια ποσότητα, όταν ακούς ότι το νερό μας φτάνει μέχρι το Δεκέμβρη, εδώ δεν χτυπάει απλά καμπανάκι, είναι οι καμπάνες. Γι' αυτό, κυρία Βουλγεράκη, είναι και όπως φάνηκε και από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων, η οποία, δεν θέλω να γίνουμε βαρετή, γιατί όταν μιλάμε ότι για υποστελέχωση υπηρεσιών όλοι κάνουν διάφορους μορφασμούς, αλλά γίνεται εξαιρετική δουλειά από τις υπηρεσίες, παρακολουθούν και ο τρεις, παρακολουθούν τις στάθμες των υπόγειων νερών και έχουμε εικόνα. Η πρόταση όλων είναι ότι υπάρχουν στην Κρήτη, υπάρχει το υδατικό δυναμικό να μας καλύψει, αλλά πρέπει να αξιοποιηθεί. Και επίσης σε αυτή την ανακοίνωση μιλήσαμε για τα αποθέματα. Θα επανέλθουμε να μιλήσουμε και για την ενιαία διαχείριση νερού, να μιλήσουμε πιο αναλυτικά και για το πώς μπορούν να οργανωθούν έλεγχοι, ώστε να, όλο αυτό να είναι πιο ουσιαστικό και να αποφύγουμε και κάποια προβλήματα που είναι στην εφαρμογή διαφόρων κανονισμών και διαφόρων δράσεων. Έχουμε ακόμη πολλά να πούμε. Μάλιστα. Εγώ στον αποχαιρετισμό, στο κλείσιμο αυτής της κουβέντας, θα πάρω μερικές από τις δικές σας τις λέξεις. Είπατε στο τέλος για το ότι κάποιοι δυσφορούν όταν μιλάμε για υποστελέχωση υπηρεσιών. Σαφέστατο είναι αυτό. Αλλά δεν στραβομουτσουνιάζομαι εμείς, για να το πω διαφορετικά. Στραβομουτσουνιάζουν στην κεντρική εξουσία, διότι η υποστελέχωση βολεύει, διότι πραγματικά απαξιώνεται ο δικός σας ο ρόλος, ο επιστημονικός σας ο ρόλος, και εκείνοι μια χαρά παίρνουν πολιτικές αποφάσεις έχοντας πάντα το αλάθητο του Πάπα. Μην το σχολιάσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δασκαλάκη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.